Γεια σας κορίτσια, χρόνια πολλά. Εύχομαι να περάσατε καλά Χριστούγεννα. Και συγγνώμη που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, αλλά είχα λίγα, έτσι ξέρετε, δουλίτσες και το ένα και το άλλο με το πανεπιστήμιο και με όλα αυτά. Σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα όλου του χρόνου. Τα προϊόντα δηλαδή που μου άρεσαν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα προσπαθήσω να σας δείξω και κάποια που δεν σας έχω δείξει. Αν και δεν νομίζω, είναι πολύ λίγα. Τι ήθελα να πω. Θα κάνω σίγουρα και τα αγαπημένα του Δεκέμβρη, αλλά σας χρωστάω πάρα πολλά βίντεο, τα οποία τώρα δεν ξέρω ποια από αυτά θα κάνω, αλλά σίγουρα θα κάνω μερικά. Τόσο λοιπόν, αρχίζω γιατί είναι πολλά και θέλω να τα πω γρήγορα, για να μπορέσω να τα ανεβάσω και σήμερα. Επίσης έχω βάλει πάλι μια λάμπα, οπότε συγγνώμη αν δεν φαίνονται καλά τα χρώματα, γιατί δεν έχει πάλι καλό καιρό έξω. Λοιπόν, ξεκινάω με την Clarisonic, την οποία σας την έχω δείξει αρκετές φορές. Πλέον είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Ήταν και πριν, απλώς σε κάποιο διάστημα την έκοψα για να δω τη διαφορά ουσιαστικά, αν βλέπω κάποια αλλαγή στο δέρμα μου ή όχι, χωρίς να τη χρησιμοποιώ. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι αν δεν τη χρησιμοποιώ, χρειάζομαι περισσότερη ποσότητα από τα προϊόντα που βάζω. Δηλαδή, είναι πολύ πιο λίγο το δέρμα, οπότε χρειάζεται πολύ μικρότερη ποσότητα από προϊόντα, ειδικά από κρέμα ημέρας, όταν βάζω. Πώς το λένε, όταν βάζω τα σέρουμ και όλα αυτά, τέλος πάντων. Επίσης καθαρίζει πάρα πολύ καλά το πρόσωπο. Και τέλος πάντων, όλα αυτά που σας έχω πει γενικώς, ό,τι θέλετε για την Clarisonic, με ρωτάτε από κάτω για να μην χαλάσουμε το βίντεο. Αλλά γενικώς είναι ένα από τα προϊόντα που ήταν ακριβά. Δεν στεναχωρήθηκα που έχω ξοδέψει τόσα λεφτά. Απλώς αν θα μπορούσα, θα είχα πάρει τη μικρότερη. Γιατί το εξάρτημα που είναι για το σώμα το χρησιμοποιώ πολύ σπάνια. Αυτά για την Clarisonic είναι τα αγαπημένα μου. Συγγνώμη, αλλά λίγο αυτές τις μέρες ο λαιμός μου έχει πεθάνει. Λοιπόν, επόμενο περιποίησης είναι η κρέμα ημέρας αυτή της Clinique, που σας είχα δείξει ότι είχα ένα σωληνάριο. Νομίζω το Σεπτέμβριο πήρα το ολόκληρο. Τη χρησιμοποιώ πολλές φορές και πρωί και βράδυ, αλλά συνήθως πρωί μου αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ ελαφριά και μπορώ να βάλω από πάνω πούδρα, make-up κτλ. Χωρίς να μελαδώνει καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι χρειάζεται πολύ μικρή ποσότητα για να καλύψει αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Οπότε κάνεις και οικονομία. Και επίσης είναι 125 ml. Ναι. Αχ, βούλωσε το αυτί μου. Είναι 125 ml και έχει γύρω στα 50, αλλά με το 25% που έχει σταχόντως κάθε τέλος του μήνα, νομίζω έχει και τώρα, πάει γύρω στα 40, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, 38-40, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, οπότε υπολογίστε τέλος πάντων πόσο μπορεί να κάνει. Αλλά γενικά η κανονική της τιμή είναι στα 50. Αυτό, ξέχασα να φέρω το σέρου, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ένα λοιπόν από τα επόμενα αγαπημένα μου είναι το Advanced Night Repair της Estée Lauder, το οποίο το αγόρασα πέρυσι την πρωτοχρονιά, κοντά τέλος πάντων στην πρωτοχρονιά, μια-δυο μέρες πριν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Έχω ήδη τελειώσει ένα κουτάκι και αυτό είναι σχεδόν το δεύτερο που τελειώνω. Είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε πού είναι. Είναι κάπου εδώ κάτω, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που σας λέω, ξαναπαρατήρησα, είναι ότι αυτό το κουτί μου διατηρήθηκε πάρα πολύ περισσότερο καιρό σε σχέση με το προηγούμενο, γιατί χρησιμοποιούσα την Clarisonic, ενώ όταν τη διέκοψα ήταν η αρχή αυτού εδώ και τελείωσε πολύ πιο γρήγορα, άρα έτσι κατάλαβα, γιατί είναι πιο μικρή η ποσότητα, οπότε καταλάβαινα αν χαλάω πολύ ή όχι. Ενώ στην κρέμα ημέρας, ξέρεις, βάζουμε λίγο συνηθισμένη τη δόση και δεν το καταλαβαίνουμε, ενώ εδώ κατάλαβα ότι όντως απορροφιέται πολύ πιο καλά όταν έχω κάνει την Clarisonic και χρειάζομαι λιγότερη ποσότητα. Ήταν από τα αγαπημένα μου, όχι τόσο γιατί κάνει αυτό που λέει, αλλά ούτε βοηθάει να λάμψει το δέρμα ούτε κάτι τέτοιο. Απλώς αυτό που ένιωθα είναι ότι ένιωθα καλά με το δέρμα μου όποτε το χρησιμοποιούσα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, το ένιωθα τέλεια ενυδατωμένο και το ένιωθα και. Πώς να σου το πω. Πιο ήρεμο, σαν το βράδυ δηλαδή που κοιμόμουν, να έκανε μία αναδόμηση, όχι όμως, καλά ούτως ή άλλως δεν έχω ρητιδίες και τέτοιο, οπότε δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά πώς να σας το πω, ένιωθα μία σαν ξεκούραση για το δέρμα μου. Δηλαδή αυτό και μου αρέσει πολύ. Το άλλο σέρουμ που σας έχω δείξει με τη βιταμίνη C είναι ακόμα καλύτερο, απλώς δεν έχει περάσει αρκετός καιρός για να σας πω ότι το συναγωνίζεται. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το αγαπημένο μου. Πάμε παρακάτω γιατί θα το κάνω τεράστιο. Επίσης από τα αγαπημένα μου η BB Cream που σας την έχω δείξει άπειρες φορές. Πραγματικά ακόμα και τώρα που δοκίμασα και ένα καινούριο foundation και διάφορα άλλα είναι νούμερο ένα για μένα. Γιατί κάνει σχεδόν την κάλυψη που κάνουν τα υπόλοιπα. Οπότε
Εντάξει, βέβαια θα μου πείτε, έχω δοκιμάσει foundation πάρα πολύ απαλά και πολύ έτσι, λεπτόρευστα. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι πολύ βαρύ για να σας πω διαφορά από αυτό. Αλλά με όλα αυτά τα λεπτόρευστα, ετούτο εδώ τα συναγωνίζεται πάρα πολύ καλά και έχει 10 ευρώ, έτσι. Αυτά, ό,τι άλλο θέλετε, το κοιτάτε σε κάποιο παλιό βίντεο, να μην τα λέμε τώρα. Αγαπημένα μου ρούζ για αυτό το χρόνο ήταν αυτό της Laura Geller, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου και είναι χειμώνα καλοκαίρι, δηλαδή ακόμα το φοράω. Το λατρεύω αυτό το ρούζ, το φοράω και σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης το Sugar Bomb της Benefit, που επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ. Δίνει έτσι ένα πολύ τελικά το αποτέλεσμα, όπως να σας πω, σαν να είσαι προσεγμένη όσο χρειάζεται, χωρίς να είσαι υπερβολική. Γιατί εντάξει, ειδικά όταν πηγαίνουμε στη σχολή και τέτοια, δεν θέλω να είμαι υπερβολικά φτιαγμένη. Απλώς εντάξει, μην είμαστε σαν το φάντασμα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά τα δύο τα ρούζ μου άρεσαν πάρα πολύ. Από κρεμώδη ρούζ που το χρησιμοποίησα πάρα πολύ είναι το Glow της NYX. Θα σας το δείξω και από πίσω. Ετοιμάζομαι τώρα να κάνω άλλη μια μικρή αγορά από τα NYX. Τα κρεμώδη της σίγουρα είναι καλύτερα από τις MAC. Τις MAC μου έχει στεγνώσει, ενώ αυτό δεν μου έχει στεγνώσει. Έχουν πιο καλή υφή. Τι άλλο να σας πω. Βασικά τα προτιμώ. Τώρα αυτό είναι γνώμη μου, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω κάποιος άλλος αν προτιμάει τα MAC ή όχι. Εγώ όμως σε αυτή την κατηγορία προτιμώ αυτά. Και τα κανονικά της ρούζ είναι πολύ καλά, απλώς εδώ πέρα νομίζω υπερέχει κιόλας. Δηλαδή είναι ακόμα καλύτερη από τα κοινά κρεμώδη ρούζ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, αν και είναι πολύ έντονο χρώμα, αλλά βάζω λίγο και το καλό είναι ότι μπορείς να το βάλεις και με βούρτσα, όχι stippling, ξέρετε, όχι αυτή που βάζουμε το foundation, μπορείς να το βάλεις και με κανονική του ρούζ. Και βγαίνει πολύ ωραίο το αποτέλεσμα να το βάζεις έτσι. Αυτό λοιπόν, από bronzer το αγαπημένο μου ήταν της Clarins, σας το έχω ξαναδείξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το έχω καταευχαριστηθεί αυτό το προϊόν. Εντάξει, θα μου πείτε, βέβαια δεν το αγόρασα με δικά μου λεφτά. Μου είχαν κάνει δώρο και το αντάλλαξα. Αλλά πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει σε bronzer. Αυτό μετά, επειδή σας έχω ξαναπεί, δεν πολύ βάζω foundation κτλ. Τις μέρες που ήθελα λίγο έξτρα κάλυψη, το αγαπημένο μου ήταν αυτό εδώ, το Select Cover Up Concealer της MAC, το οποίο είναι concealer, αλλά εγώ το χρησιμοποιούσα εδώ πέρα, στη μύτη, τέλος πάντων, σε κάποια σημεία τα οποία πίστευα ότι είμαι λίγο ή έχω κοκκινίλες ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, και μ' άρεσε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο. Βέβαια δεν ταιριάζει 100% με το χρώμα μου, είναι δηλαδή πιο πολύ ταιριάζει με το χρώμα για τους μαύρους κύκλους, αλλά δεν έχει σημασία, μου κάνει πολύ καλή δουλειά και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μάσκαρα, η αγαπημένη μου. Δεν τελείωσαν τα concealer, συγγνώμη. Επίσης, αγαπημένο μου, είναι της Bobbi Brown το corrector, στο χρώμα Light to Medium Bisque. Βλέπετε ότι το έχω σχεδόν τελειώσει. Έχει μείνει κάτι. Το αγόρασα πέρυσι τη μέρα που λέγανε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, οπότε έχει περάσει ακριβώς ένας ώρας και δυο μερούλες, τρεις. Από τα αγαπημένα μου, δηλαδή πολλές φορές δεν έβαζα καν concealer, έβαζα μόνο αυτό και έφευγα από το σπίτι. Είναι καταπληκτικό. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις πάντα την απόχρωσή σου, οπότε δηλαδή εμένα θα μου πήγαινε και το light to medium σκέτο ή light bisque, ξέρω εγώ, αλλά επειδή δεν τα βρίσκεις πάντα, είναι πολλές φορές πολυμένα. Είχα πάρει αυτό, αλλά και αυτό έκανε τη δουλειά του μια χαρά. Επίσης, της Bobbi Brown η αγαπημένη μου μάσκαρα είναι καταπληκτική, είναι η Extreme Party μάσκαρα στο χρώμα μαύρο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις και έντονο αποτέλεσμα αν την περάσεις δύο φορές, αλλά μπορείς να κάνεις και απλό. Ξεχωρίζει πολύ ωραία τις βλεφαρίδες και δίνει όγκο. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή. Επίσης, τελευταίο μάλλον, είναι το κραγιόν της Chanel από την καινούρια σειρά που λέγεται Adventure. Είναι το νούμερο 57. Και Coco Rouge, λέγονται, πώς λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι. Rouge Coco Shine. Και είναι αυτό το χρώμα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο φαίνεται. Είναι ροζάκι, το φοράω στα χείλια μου τώρα. Και αυτό και το boy μου αρέσανε πάρα πολύ, αλλά αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου. Τι άλλο έχω εδώ πέρα. Έχω κάτι μανό, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πάρα πολύ αγαπημένο χρώμα φέτος ήταν το Something Sweet, που σας το δίνω και στο διαγωνισμό. Να σας πω στο διαγωνισμό, προσέχτε, γιατί μερικά κορίτσια έχουν κάνει παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα σχόλια, ξέρω εγώ κτλ. Προσέχετε να μην κάνετε πολλά τέτοια, γιατί αν τύχει καμία και έχει κάνει πάρα πολλά παραπάνω από σχέση με τις άλλες,
δεν θα είναι σωστό να την βγάλω, ας πούμε, νικήτρια, αν έχει κάνει έξτρα σχόλια σε σχέση με τις άλλες κοπέλες. Οπότε προσέχετε να μην αφήνετε πολλά σχόλια, να αφήνετε ένα την εβδομάδα. Και ο διαγωνισμός θα λήξει λογικά 31, αλλά εντάξει, επειδή ενδέχεται πρώτη και τα λοιπά να μην μπορεί να ανοίξω το κομπιούτερ και τέτοια, μπορεί να κρατήσει με 1-2 το πολύ του καινούριου χρόνου. Λοιπόν, το Something Sweet από τα αγαπημένα μου. Επίσης, το Designer Satin, το οποίο είναι καταπληκτικό χρώμα, το ευχαριστήθηκα φέτος πάρα πολύ, αν και το έχω λίγο καιρό. Και από Μανώ επίσης είναι το Zoya, το Base Coat, το οποίο πραγματικά από τότε που χρησιμοποιώ Zoya και χρησιμοποιώ μόνο αυτό το base coat, βλέπετε, α, καλά δεν φαίνεται καλά τώρα, άμα το βάλω να καθίσει θα δείτε ότι έχει κατέβει ας πούμε κάπως, δηλαδή γύρω στο 1,5 μήνα χρησιμοποιώ αυτό μόνο για base coat, μπορεί πάνω να βάλω άλλα πράγματα, αλλά για base coat χρησιμοποιώ αυτό και δεν έχουν κυτρινίσει καθόλου τα νύχια μου, πρώτη φορά που εδώ και 1,5 μήνα τουλάχιστον, δηλαδή δεν έχουν, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν θυμάμαι, δεν έχουν κυτρινίσει τα νύχια μου πρώτη φορά, οπότε θεωρώ ότι είναι αυτό, δεν μπορώ να ξέρω, έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια, η αλλαγή μου είναι σε αυτό, οπότε αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο έχω, λαχάνια σαν να πάω γρήγορα. Λοιπόν, επίσης τα αγαπημένα προϊόντα είναι αυτό το λαδάκι, το Baby Oil της Johnson. Να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε πιο πολύ το ροζ, αλλά το τελευταίο μπουκάλι που πήρα είναι αυτό με το πράσινο, έτσι για να το δοκιμάσω. Με το που βγαίνω από το μπάνιο, ψεκάζομαι με αυτό και ιδίως στα πόδια, όταν κάνω μόνη μου έτσι ένα ψιλοπεντικιούρ, ας πούμε. Ένα τυπάκι να ξέρετε, να ξύνετε τις παντούσες πριν μπείτε στο νερό. Δηλαδή, αν βραχούν, δεν φεύγει τόσο εύκολα το ξερό μέρος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι χειμώνας, δεν πολύ χρειάζεται, αλλά να το ξέρετε γενικά τώρα που το φρει κουβέντα. Και έτσι το ξύνω πριν μπω στο μπάνιο, μπαίνω, κάνω το μπάνιο και μετά όταν βγαίνω, βάζω αυτό και στα πόδια και σε όλο το σώμα. Και είναι πάρα πολύ μαλακό το δέρμα μου μετά, γιατί σφραγίζει αυτό που λέει, σφραγίζει την υγρασία 10 φορές περισσότερο. Οπότε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, το χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Και επίσης για σώμα, μετά δηλαδή για έξτρα ενυδάτωση, έβαζα αυτό της Dove. Πώς λέγεται, έχει sea butter μέσα και τέλος πάντων κάτι λέει και καλά ότι φτάνει στις πιο κάτω στιβάδες και ξέρω εγώ τι, αλλά γενικώς είναι πολύ, αυτό που μου αρέσει είναι ότι το sea butter είναι πάρα πολύ ενυδατικό, αλλά επειδή έχω και άλλα sea butter από το body shop, από διάφορες άλλες εταιρείες, το κακό τους είναι ότι μένουν πάνω στο δέρμα πάρα πολύ και συνήθως εγώ το κάνω βράδυ. Κάνω το βράδυ μπάνιο, οπότε όταν βάζω τα ενυδατικά και πέφτω στο κρεβάτι μετά από καμιά ώρα δεν έχουν στεγνώσει και κολλάνε στα σεντόνια, ξέρετε και τέτοια. Οπότε αυτό μου έλυσε το πρόβλημα, γιατί παρόλο που είναι συμπάτρι και δίνει ενυδάτωση, απορροφιέται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι λεπτόρευστο. Αυτά. Επίσης, αγαπημένο μου αυτό το χρόνο που σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ότι γνώρισα την αισθητικό μου, η οποία πρώτη φορά, γιατί έχω ξαναπάει σε αισθητικούς. Και οι περισσότερες απλώς κάνανε τη δουλειά τους, δηλαδή τι τους έλεγε, ας πούμε, θέλω καθαρισμό, σου κάνουν καθαρισμό και δεν σου λέγανε τι πρέπει να κάνεις για το δέρμα σου, ξέρω εγώ, τι πρόβλημα έχεις. Πιο πολλές κάνουν καθαρισμό και δεν σου λέγανε τι πρόβλημα έχεις. Αυτή η κοπέλα πραγματικά ξέρει για σπυράκια τα πάντα. Χάλαγα, είδατε, ξέρετε ένα χρόνο τώρα πόσα λεφτά χάλαγα, ειδικά για πράγματα για σπυράκια. Τώρα έχω περιορίσει πάρα πολύ αυτά που χρησιμοποιώ. Τα σπυράκια μου είναι ελάχιστα, βγαίνει 1-2 στη χειρότερη το μήνα. Ένα το πολύ, δηλαδή σας λέω πάρα πολύ λίγα σπυράκια έχω πια. Εντάξει, έχω ακόμα τα σημαδάκια μου τα οποία φταίει γιατί τόσα χρόνια τα πείραζα κτλ. Αλλά πραγματικά ήταν, δηλαδή σε σχέση με όλα τα προϊόντα που έχω αγοράσει, το προϊόν ευτυχία, που έτσι λέγεται η κοπέλα, ήταν το καλύτερο. Οπότε, επειδή με έχετε ρωτήσει αρκετές και 2-3 από εσάς σας έχω δώσει το τηλέφωνο και έχετε πάει, το θεωρώ και αυτό ένα από τα πράγματα που χρησιμοποιείς αυτό το χρόνο, οπότε πρέπει να σας το πω. Οπότε αν θέλετε θα σας βάλω κάτω στο link, στο info box τα link και τα λοιπά. Και επειδή επίσης με ρωτάτε που μπορείτε να αγοράσετε Dermalogica, θα σας βάλω και το link που μπορείτε να βρείτε κοντά στις περιοχές σας, αλλά δεν ξέρω για τις άλλες κοπέλες, γιατί όταν εγώ πήγα για να αγοράσω Dermalogica μου είπε η κοπέλα τι πρέπει να χρησιμοποιήσω. Καλό είναι δηλαδή, επειδή μερικές φορές τα πουλάνε και σε σαλόνια, δεν ξέρω το κατά πόσο είναι ειδική αυτή και στα σαλόνια και ξέρω εγώ τι. Γενικώς την έχω πατήσει με αισθητικούς και αυτή ήταν η πρώτη φορά που ευχαριστήθηκα αισθητικό, δηλαδή που πήγα και μου είπε έχεις πρόβλημα σε αυτό, έχεις πρόβλημα σε εκείνο. Ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλα πραγματάκια να σας δείξω, πιστεύω. Τώρα μπορεί να έχω ξεχάσει και τίποτα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Στα νύχια μου φοράω, πώς λέγεται αυτό. Περιμένετε.
Είναι καινούριο και δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, λέγεται Skate Night. Κάνε focus. Μπράβο. Λέγεται Skate Night και είναι το πιο ωραίο ροζ βυσσινί που έχω δει στη ζωή μου. Πραγματικά το φόρεσα τα Χριστούγεννα. Τώρα το έχω καμιά εβδομάδα και δεν φαίνεται καθόλου καλά. Φαίνεται κόκκινο στην κάμερα, αλλά δεν είναι. Είναι μοβ ροζ βυσσινί, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ περίεργο χρώμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τη συλλογή τη China Glaze Retro Diva, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι χρώματα τη δεκαετία του 70. Ή του 80, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι. Και μου αρέσανε πάρα πολύ, ήταν τρομερά χρώματα. Πήρα 2-3 γιατί είχε 10% ή και λίγο παραπάνω τη Cyber Monday στο ίντερνετ, οπότε τα πήρα. Βασικά θα σταματήσω να μιλάω γιατί μιλάω πάρα πολύ και μάλλον θα έχω φτάσει πάρα πολύ ώρα το βίντεο. Αυτά. Θα κάνω σύντομα ένα μακιγιάζ για την πρωτοχρονιά. Μάλλον θα σας κάνω αυτό που έκανα τα Χριστούγεννα για να μπορέσετε να το δείτε. Που είναι χρυσό κάτι. Και θέλω να σας κάνω και αυτό που είχα το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ που είχα στο προηγούμενο βίντεο, στο διαγωνισμό, είναι από τη Naked Palette. Οπότε, για να ξέρετε περίπου τι είναι, και θα προσπαθήσω να το κάνω μέχρι τα Χριστούγεννα. Και επίσης θα σας κάνω ένα μίνι οδηγό δώρων, όσο προλαβαίνουμε, γιατί εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα τα δώρα τα παίρνουμε 31. Οπότε πιστεύω θα σας φανεί χρήσιμο. Αν τώρα έχετε ψωνίσει και τα λοιπά και δεν θέλετε να κάνω κάποιο τέτοιο βίντεο, μου το γράφετε από κάτω. Αυτά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Sorry που είχατε καιρό να με δείτε. Αλλά αυτές τις μέρες που θα κάτσω σπίτι, μέχρι τις 7 του μήνα δηλαδή, θα κάνω αρκετά βίντεο. Οπότε να τσεκάρετε να βλέπετε αν έχω φτιάξει βίντεο. Λοιπόν, αυτά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια και τα λέμε.